ξέρω είναι ότι θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Και θα κάνω τα πάντα για να είσαι. Ακόμα και αν χρειαστεί να δώσω τη ζωή μου γι' αυτό. Ζένια, μπορείς να μας αφήσεις λίγο μόνους? Θέλω να μιλήσω με τη Σοφία. Ο πρώην σας είχε πει ότι εσείς του επιτεθήκατε. Έλεγε ψέματα. Εσχρά ψέματα σαν και αυτά που έλεγε πάντα. Όπως ακριβώς και ο Σταύρος που είναι ίδιος με αυτό. Γι' αυτό πρέπει να πληρώσει. Απαιτώ να μου πεις την αλήθεια. Την αλήθεια σου είπα. Πήγα για να γνωριστούμε καλύτερα με το κορίτσι. Και για να τη συμβουλέψω σαν να ήμουν μάνα της. Η Αστεριά την είναι στην Αθήνα. Βρήκα το τηλέφωνό της και μιλήσαμε χθες το βράδυ. Και τι σου είπε? Δέχτηκε να σε συναντήσει. Σήμερα στις 9 το βράδυ σε ένα καφέ κεντρικό. Ναι. Ήρθε ο κύριος Σταματίου. Να περάσει. Καλημέρα. Για να φωνάξω τόσο πρωί, μάλλον συνέβη κάτι σημαντικό. Όταν σας τηλεφώνησα, δεν είχε γίνει ακόμα. Φαίνεται ότι έχω μαντικές ικανότητες που δεν τις ήξερα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν σας καταλαβαίνω. Το ξέρω. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συναντιόμαστε κάπου αλλού. Ο μικρός, ο γιος του Ερίκου, έχει αρχίσει να υποψιάζεται κάτι. Γι' αυτό θα είναι καλό να μην σας βλέπει να μπαινοβγαίνετε εδώ μέσα. Ξαναρώτησε για την απόπειρα αυτοκτονίας της Χριστίνας. Ναι. Υποψιάζεται ότι κάτι του κρύβουμε. Ευτυχώς κατάφερα να τον καθησυχάσω με ένα χοντρό ψέμα, λέγοντάς του ότι η απόπειρα αυτοκτονίας αφορά κάποια άλλη. Και όχι τη Χριστίνα. Δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν πάω όμως στοίχημα ότι τον έπεισα κιόλας. Μπορούμε να βρισκόμαστε στο γραφείο μου ή όπου αλλού σας βολεύει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θα ενημερώσω τον Ερίκο μόλις γυρίσει το βράδυ από τη Γενέβη. Το ένα θέμα λύθηκε λοιπόν. Υπάρχει κι άλλο. Το σημαντικό που λέγαμε στην αρχή. Είχατε πει ότι χρειαζόσαστε ένα στοιχείο παραπάνω για να έχετε πιθανότητα να εντοπίσετε τη Ρένα. Ακριβώς. Μόνο με ένα όνομα το οποίο δεν ξέρουμε καν αν ισχύει μετά από 22 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι... Καταλαβαίνω πολύ καλά. Πριν λίγο μας ήρθε ουρανοκατέβατο το στοιχείο που θέλαμε. Δηλαδή? Ήρθε ένας φάκελος με κούριερ για τον Ερίκο. Χωρίς αποστολέα και σταλμένος από εδώ, από την Αθήνα. Κι αν κρίνω από αυτό που έχει μέσα, μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ποιος τον έστειλε. Τι είχε μέσα? Αυτή είναι εδώ τη φωτογραφία. Η οικογένεια του Ερίκου πριν 22 χρόνια. Μερικούς μήνες πριν η Ρένα φύγει από το σπίτι. Έχετε λοιπόν το στοιχείο που θέλετε, κυρία Σταματίου. Τη φωτογραφία της Ρένας, σταλμένη από την ίδια τη Ρένα. Έπεισε στην Κορίνα Στεριάδη να βρεθούμε απόψε το βράδυ. Ναι. Σήμερα το βράδυ στις 9 στο καφέ Date. Ναι, ξέρω που είναι, αλλά πώς θα την αναγνωρίσουμε? Μου είπε ότι θα φοράει ένα μπέζ καπέλο. Δεν το πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Δεν το πιστεύω, Άγγελε. Σου είχα πει θα κάνω τα πάντα για να καταφέρουμε να τη βρούμε. Ναι, μου το έχεις πει. Αλλά εμένα μου φαινόταν πολύ δύσκολο. Νόμιζα ότι ψάχναμε ψήλους στα άχυρα. Αλλά τελικά τα κατάφερες. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είχα καταφέρει να τη βρω. Θα τα είχα παρατήσει με την πρώτη δυσκολία που θα συναντούσα. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Αφού ξέρω πόσο επίμονη είσαι και ότι δεν το βάζεις κάτω. Ναι, όταν θέλω κάτι πολύ. Αυτό όμως όσο και αν το ήθελα μου φαινόταν βουνό. Βαθιά μέσα μου πίστευα ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρω ποτέ. Ως που ήρθες εσύ, πες ότι θα με βοηθήσεις και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Και σήμερα φτάσαμε να έχω ραντεβού με αυτή τη μυστηριώδη Κορίνα Στεριάδη. Μου έφερες γούρι, Άγγελε, από τη μέρα που σε γνώρισα. Είσαι ο φύλακας άγγελός μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για όλα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Δεν έκανα και τίποτα το σημαντικό. Εσύ έχεις κάνει πολύ περισσότερα για μένα. Έκανα ό,τι θα έκανε μια καλή φίλη. Κι εγώ ό,τι θα έκανε κάποιος που σε νοιάζεται.
και θέλει να σε βλέπει πάντα να χαμογελάς. Και να είσαι ευτυχισμένη. Όπως τώρα. Έχω πολλή δουλειά στο γραφείο. Με περιμένει πάρα πολλή δουλειά. Εντάξει, θα τα πούμε το βράδυ. Θα έρθεις να με πάρεις από εδώ ή θα βρεθούμε εκεί? Εγώ δεν θα έρθω. Γιατί? Έχω πολλή δουλειά στο γραφείο και θα πάρει μέχρι αργά. Εντάξει, θα τελειώσεις τη δουλειά αύριο. Δεν μπορείς να μην έρθεις, Άγγελε. Σε θέλω κοντά μου, σε χρειάζομαι. Δεν με χρειάζεσαι. Μπορείς να τα καταφέρεις μια χαρά και μόνη σου. Εξάλλου η Αστεριάδη μπορεί να σου πει κάτι που εγώ να μην πρέπει να ακούσω. Δεν έχω μυστικά από σένα, Άγγελε. Αυτό τον καιρό σε εμπιστεύομαι όσο κανέναν άλλον. Οκ, λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Δεν σου υπόσχομαι τίποτα όμως, εντάξει. Αύριο το πρωί έχω να παραδώσω κάτι στο γραφείο και επήγει. Αλλιώς ο πατέρας θα με απολύσει. Καλά, τον πατέρα μου άστον σε μένα. Λοιπόν, στις 9 παρα 10 έξω από τον date, έτσι. Πού ήσουν, παιδί μου, πρωί-πρωί? Πού ήμουν? Αφού είσαι εντυμένη, πού είχες πάει? Είχα πάει να πάρω γάλα. Αφού γάλα έχεις στο ψυγείο. Ήθελα ένα με λιγότερα λιπαρά. Αλλά είχε τελειώσει. Μίλησα με τη Μαριάννα χθες το βράδυ. Και μου είπε ότι πήγατε στο τμήμα και κατέθεσε ότι αυτό σκότωσε τελικά την κοπέλα με το αυτοκίνητο. Θα το συλλάβουν τώρα, ε? Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, μαμά. Μάλλον. Η Μαριάννα μου είπε και κάτι άλλο. Ότι τώρα που θα τον κλείσουν στη φυλακή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και τελικά θα φύγει και από το σπίτι μας. Δεν θέλει, λέει, να μας δίνει βάρος. Της είπα να μην το ξαναπεί αυτό το πράγμα. Και ότι είναι χαρά μας που την έχουμε στο σπίτι μας. Αλλά αυτή επέμενε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου, μίλησέ της κι εσύ. Πες της να κάτσει στο σπίτι μας όσο χρειάζεται. Και όταν με το καλό βρει δουλίτσα και σπίτι, τότε ας φύγει. Μαμά, αφού η κοπέλα αποφάσισε να φύγει, σημαίνει ότι αυτό θέλει. Δεν είναι σωστό να την πιέσουμε. Δεν θέλει αυτό, είμαι σίγουρη. Το κάνει γιατί νιώθει άσχημα απέναντί σου, παιδί μου. Γιατί αναγκάστηκε να καταδώσει αυτό κάθαρμα στην αστυνομία. Αλλά αυτό ήταν το σωστό, θάλια μου. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το ξέρω, μαμά. Το ξέρω. Τότε πιάστηκε, μίλα της. Το βράδυ θα πάμε λίγο στη θεία σου με τον πατέρα σου και θα είστε μόνες. Μίλησέ της. Πες της ότι καλά έκανε. Ότι δεν έχει κανένα λόγο να νιώθει άσχημα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα φτωχό κορίτσι στον δρόμο χωρίς σπίτι και χωρίς δουλειά. Είναι αμαρτία από το Θεό, παιδί μου. Θα της μιλήσεις, Στάλια μου, σε παρακαλώ. Εντάξει, θα της μιλήσω. Ξέρω ότι στενοχωριέσαι, παιδί μου. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πληρώσει για ό,τι έκανε αυτός. Δεν μπορείς να το δεις τώρα. Θα το καταλάβεις αργότερα. Όταν θα τα έχεις ξεχάσει όλα. Και τότε θα έχεις φτιάξει τη ζωή σου. Και θα είσαι πάλι ευτυχισμένη, ψυχή μου. Τι σας απασχολεί? Δεν σας καλύπτει αυτό το στοιχείο? Ναι, φυσικά. Αν και τραβήχθηκε πριν από 22 χρόνια, όπως είπατε, δεν πιστεύω η πρώην κυρία Βρασάμι να έχει αλλάξει τόσο πολύ. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Η Ρένα ήταν πολύ όμορφη. Και όπως συμβαίνει πάντα με τις όμορφες γυναίκες, πρόσεχε και φρόντιζε τον εαυτό της. Άλλο είναι αυτό που με απασχολεί. Τι πράγμα? Η κίνησή της να στείλει τη φωτογραφία στον Ερίκο. Γιατί δεν νομίζω ότι την έστειλε για να λύσει τα δικά μου χέρια. Αυτό με ανησυχεί και εμένα. Αποδείχτηκε ότι ο Ερίκος είχε δίκιο. Η Ρένα είναι κοντά. Πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύαμε. Σας το είχα πει πως αν είναι έτσι, θα δώσει κι άλλο σήμα. Και το έδωσε. Αλλά το ανησυχητικό δεν είναι μόνο ότι είναι κοντά. Είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει με αυτή τη φωτογραφία, κύριε Περιώτη. Δηλαδή? Τον απειλεί πια ξεκάθαρα και προκάλυπτα. Και αν κρίνω από το χ που έχει κάνει στο πρόσωπό του, είναι αποφασισμένη όχι μόνο να τον καταστρέψει και να τον εξαφανίσει, αλλά να του πάρει και τα παιδιά. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Γι' αυτό πρέπει ο Ερίκος οπωσδήποτε να δει γρηγορότερα τη φωτογραφία. Ευτυχώς που επιστρέφει απόψε.
Θα πάω να κάνω αμέσως ένα αντίγραφο και θα σας την επιστρέψω. Ψυχραιμία, κύριε Πυριώτη. Είναι φανερό ότι αυτή η γυναίκα θέλει να σπείρει τον πανικό πριν ακόμα εμφανιστεί. Μην πέσετε στην παγίδα της. Δεν είναι φάντασμα ούτε κάποιο αιμοβόρο τέρας που θα σας πει το αίμα στον ύπνο σας. Ένας άνθρωπος σαν εμάς είναι. Πληγωμένος και αποφασισμένος να εκδικηθεί. Και είμαι σίγουρος ότι δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Και πολύ περισσότερο για τον ισχυρό Ερίκο Βαρσάν. Μάζευα τα πράγματά μου και ήμουν έτοιμη να έρθω μέσα. Έμαθες τίποτα? Για ποιο πράγμα? Για το Σταύρο, αν τον συλλάβανε. Όχι. Ο Μαρκάτος δεν με ειδοποίησε. Και με το Σταύρο δεν έχω πια επικοινωνία. Μήπως μου κρύβεις κάτι, Θάλια? Μήπως έγινε κάτι και δεν θες να μου το πεις? Όχι βέβαια. Τι να σου κρύβω. Σου είπα, ούτε εγώ ξέρω κάτι. Και για να μην με πάρει ο Μαρκάτος, σημαίνει πως δεν έχει νέα. Αφού όμως έδωσε χθες την κατάθεση, λογικά τώρα που μιλάμε θα πρέπει ήδη να τον έχουν συλλάβει. Λογικά, ναι. Τότε τι μπορεί να έγινε? Μήπως δεν μπορούν να τον βρουν? Μήπως το έσκασε, Θάλια? Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Ο Σταύρος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί φανταζόσουν ποτέ ότι θα σκότωνε την Άννη? Κι ήθελα να φύγω. Όσο κυκλοφορεί ελεύθερος, δεν ξέρω πού να πάω. Θα φεύγεις απόψε. Μας το είπα και χθες. Δεν μπορώ να σας γίνω μάλλον βάρος. Δεν γίνεσαι βάρος. Και η μητέρα μου επιμένει. Να μείνεις μαζί μας μέχρι να βρεις σπίτι και δουλειά. Η μητέρα σου είναι ένας άγγελος που κατέβηκε στη γη, Θάλια. Μου έχει φερθεί τόσο καλά όσο κανένας άλλος άνθρωπος. Δεν μπορώ να εκμεταλλεύω άλλο την καλοσύνη της. Άλλοτε και τη δική σου, Θάλια. Γιατί και εσύ μου φέρθηκε σαν αδελφή. Μου έδωσε το δωμάτιό σου, τα ρούχα σου, τη ζεστασιά σου. Κι εγώ σαν αντάλλαγμα σου κατέστρεψα τη ζωή. Αυτά τα είπαμε. Δεν έφταιγες εσύ. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Μείνε λίγο ακόμα. Δεν γίνεσαι βάρος σε κανέναν. Αλήθεια στο λέω. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι. Όσο ο Σταύρος κυκλοφορεί ελεύθερος, φοβάμαι μήπως με παρακολουθήσει και θέλει να μου κάνει κακό. Γι' αυτό μείνε. Τουλάχιστον μέχρι να σιγουρέψουμε ότι τον έχουν συλλάβει. Τελικά κι εσύ είσαι ένας άγγελος, σαν τη μητέρα σου. Αλλά άτυχη, όπως κι εγώ. Που αγαπήσαμε αυτόν. Γιατί καλοί άνθρωποι, Θάλια, να μην μπορούν να είναι ευτυχισμένοι? Γιατί να υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο? Δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Και πιο άτυχη από όλους ήταν η Άννη μου, που δεν υπάρχει πια. Ήταν τόσο καλή. Δεν της άξιζε ένα τόσο φρικτό τέλος. Το ξέρω, Μαριάννα μου. Όμως σε παρακαλώ, μην τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Πώς μπορώ να τα ξεχάσω? Πώς μπορώ να ξεχάσω εκείνη τη στιγμή που... την είδα ξαφνικά να βγαίνει από το σπίτι της.
ήμουν έτοιμη να πάω κοντά της όταν... όταν τον είδα να έρχεται με το αυτοκίνητό του. Είχε αναμένα τα φώτα. Δεν κατάλαβα τι συνέβαινε και έμεινα κίνητη. Τότε τον είδα να τρέχει κατά πάνω της. Την τίναξε στο δρόμο. Και έμεινε σωριασμένη η άνη μου μέσα στα αίματα. Έλα, ησύχασε, σε παρακαλώ. Τι έπαθες? Είπες ότι η άνη έμεινε εκεί, σωριασμένη μέσα στα αίματα. Ναι. Και εσύ την είδες? Ήταν φοβερό. Και γιατί δεν έτρεξες κοντά της? Τι είπες? Αφού ήσουν εκεί και τα είδες όλα, γιατί δεν έτρεξες κοντά της? Γιατί δεν κάλεσες ένα ασθενοφόρο? Πού είσαι, ρε Άγγελ, είχες πει ότι θα έρθεις. Καλησπέρα. Είστε η κυρία Κορίνα Στεριάδη? Σε ρώτησα κάτι, Μαριάννα. Γιατί δεν απαντάς? Τι ακριβώς με ρώτησες? Γιατί δεν έτρεξες κοντά στην Άννη, αφού ήσουν εκεί και τα είδες όλα? Γιατί δεν κάλεσες ένα ασθενοφόρο? Έτρεξα. Την είδα που δεν ανέπνεε και μετά φώναξα το ασθενοφόρο. Λες ψέματα. Δεν φώναξες εσύ το ασθενοφόρο. Το φώναξε ο γείτονας της Άννης, που άκουσε το θόρυβο από το τρακάρισμα και κατέβηκε κάτω. Αν ήσουν εκεί, θα σε είχε δει. Αλλά στην αστυνομία είπε πως δεν είδε κανέναν. Εντάξει, Θάλια. Είπα ψέματα. Φοβήθηκα. Μου κόπηκε η ανάσα και το βέλα στα πόδια. Κι άφησες την καλύτερη σου φίλη χτυπημένη στο δρόμο, χωρίς να τρέξεις να δεις αν ζει ή αν πέθανε. Και φοβήθηκες τόσο πολύ που δεν σκέφτηκες καν να φωνάξεις ένα ασθενοφόρο. Μα το φώναξε ο γείτονάς της. Εσύ όμως δεν το ήξερες. Δεν μπορούσες να ξέρεις αν ο γείτονας κατέβηκε, γιατί απλώς τότε είχες ήδη φύγει. Θάλια, πίστεψε με, εγώ. Εσύ λες ψέματα. Δεν ήσουν εκεί, Μαριάννα. Δεν είδες το Σταύρο να χτυπάει την Άννη με το αυτοκίνητο? Όλα αυτά είναι ψέματα για να τον παγιδέψεις και να καταδικαστεί για ένα φόνο που δεν έκανε. Ναι. Κυρία Ιωαννίδου, Μαρκάτος εδώ. Είστε σφίτισσες? Ναι. Είναι μαζί σας και η Μαριάννα? Ναι. Βρήκαμε πριν λίγο το αυτοκίνητό της πεταμένο σε ένα γκρεμό κοντά στο Λαύριο. Πάνω στο αριστερό φανάρι έχει κοιλίδες από αίματα. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι αυτή χτύπησε την Άννη με το αυτοκίνητο. Μην της πείτε τίποτα και κρατήστε την εκεί. Ερχόμαστε αμέσως. Θάλια, ποιος ήταν? Μίλησε μου, ποιος ήταν? Με πονάς, αφήσε με. Λέγε, Θάλια, ποιος ήταν? Thank you.
Μείνε εκεί που είσαι. Πέτα το μαχαίρι τώρα. Σταύρο, αγάπη μου. Δεν θα μου κάνεις κακό. Αγαπάς. Μ' αγαπάς, έτσι δεν είναι. Πέτα το μαχαίρι, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Αντίο, αγάπη μου. Σταύρο! Βάλια, μείνε εκεί που είσαι. Το είπε και η μάνα της. Τι έχετε πάθει όλοι και μου το λέτε συνέχεια. Ξέρω ότι η Χριστίνα με αγαπάει. Και την αγαπάω κι εγώ. Και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αφού ήσασταν τόσο κοντά στον Αλεξάκη, θα είχατε γνωρίσει και τον πατέρα. Όχι και τόσο καλά. Μια-δυο φορές την είχα. Μήπως είχατε δει και τη μητέρα μου. Πού είναι η Θάλια μου, τι τη συνέβη. Την πυροβόλησε η Μαριάννα. Στην κοιλιά και στο λαιμό. Όχι, Θεέ μου, το παιδί μου. Δώσε πάλι. Ποιος είσαι. Τι στο διάολο κάνεις εδώ.